έξω δύο βιβλία, δηλαδή μπλοκάκια, που είναι για χαλάρωση. Είναι και για παιδιά και για μεγάλους. Περισσότερο για μεγάλους, επειδή όταν πηγαίνουν σε ταξίδια και σε αεροπλάνα και σε διάφορα τέτοια, για να περάσει πιο γρήγορα η ώρα τους, παίρνουν και ζωγραφίζουν. Αυτά μου τα πήρε η μαμά μου, επειδή σε λίγο, σε δύο μήνες, θα πάμε ένα ταξίδι και θα ζωγραφίζουμε στο αεροπλάνο. Ήδη έχω ζωγραφίσει πολλά πράγματα, δηλαδή όχι πολλά, και έχω, όπως βλέπετε, δύο τέτοια βιβλία. Το ένα λέγεται Λουλουδένια Όμερο και το άλλο Ευτυχία και Πληρότητα. Εδώ πέρα έχω ζωγραφίσει μία τέτοια γραφεία που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει μία πεταλούδα, λουλούδια και ένα πουλάκι και διάφορες καρδιές. Και τώρα έχω ζωγραφίσει και μία τέτοια ζωγραφιά. Είναι μία πεταλούδα με χρωματιστά φτερά. Επίσης, δεν έχω ζωγραφίσει τίποτα. Και στο άλλο, στα λουλουδένια όνειρα, έχω ζωγραφίσει αυτήν. Έχω ξεκινήσει και αυτή. Και κάποια άλλη είναι. Έτσι μπορεί να είναι και στο άλλο. Και σήμερα θέλω να σας δείξω πώς ζωγραφίζω σε αυτό το βιβλίο. Εγώ θα διαλέξω τώρα Ευτυχία και Πληρότητα. Εκεί Ευτυχία και Πληρότητα, που κανονικά εδώ χρειάζεται να ζωγραφίσει με ξυλομπογιές, αλλά εμένα μου αρέσει περισσότερο με στυλούς, επειδή έχει και κάποιους στυλούς με γλίτερ, όπως αυτούς, που γυαλίζουν πολύ ωραία. Και στο τελείωμα, όταν τελειώνω με τις ζωγραφίες, φαίνεται πολύ ωραία. Και εγώ θα διαλέξω αυτήν τη ζωγραφιά που δεν την έχω τελειώσει. Εδώ θα πάρω το λαχανί και να τελειώσω το έλα. Μου αρέσει πάρα πολύ να ζωγραφίζω. Γι' αυτό αυτά είναι για μένα. Τώρα θα τελειώσω το έλα το. Επίσης εδώ μέσα θα το κάνουμε με το λάδι χρώμα. Κάνω τα μέσα και εγώ αυτό θα το ζωγραφίζω κάπου μία ώρα για να το τελειώσω. Μένα μου αρέσει να ζωγραφίζω να μην είναι όλα άσπρα, να έχουν και κάποια, να μην είναι όλα χρωματιστά, να έχουν και κάποια σπράκια μέσα. Και πάλι το λαχανί. Και εγώ εδώ μένω να ζωγραφίσω ολόκληρη τη ζωγραφιά και γεια σας! Άμα σας αρέσει αυτό το βίντεο, πάτε like και εγγραφείτε στο κανάλι μου.